Σε καταστολή συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατική θεραπεία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ο 49χρονο που φέρεται να είναι ο δράστη του στιγερού εγκλήματο στην Παλαιόχωρα με θύμα μια 47χρονη. Μετά το χθεσινό πόρισμα του ιατροδικαστή που αποδίδει τη δολοφονία σε εγκληματική ενέργεια, οι αστυνομικέ αρχέ διερευνούν ακόμα εάν ο 47χρονο αυτόχειρα εμπλέκεται στην εξαφάνιση μια ακόμα γυναίκα από την Αυστρία. Υπό επιτήρηση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατική Θεραπεία του Παγνίου, 49χρονο Αυτόχειρα, ο άνθρωπο κλειδί, όπω όλα δείχνουν του στιγερού εγκλήματο στην Παλαιόχώρα με θύμα μια 47χρονη γυναίκα. Οι αστυνομικέ αρχέ προσπαθούν να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ στη σχέση του 49χρονου με την νεκρή γυναίκα, ενώ η κατάθεσή του, μόλι βρεθεί σε θέση να τη δώσει, ενδεχομένω διαφωτίσει πολλέ από τι πτυχέ τη δολοφονία. Τα ίχνη πάλι που διαπίστωσε στο πτώμα τη 47χρονη γυναίκα ο ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη, όπω και τα σημάδια που βρέθηκαν στο δεξιό βραχίωνα και τον αριστερό πύχη του θύματο, δείχνουν ότι πάλεψε με τον δολοφόνο τη, τον οποίο γνώριζε αφού το ενδεχόμενο τη ληστεία έχει αποκλειστεί. Το μένο του δράστη και το γεγονό ότι τα χρυσά κοσμήματα που φορούσε ήταν ανέγκυχτα αποκαλύπτουν και τα κίνητρα που μάλλον ήταν οι προσωπικέ διαφορέ με το θύμα. Ήδη από την πρώτη στιγμή είχαμε σημάδι για μια κάκωση στην μετοπία χώρα της κεφαλής Τανούσης. Ε, αυτό τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν τραύμα εισόδου ε, βλήματο βλήματος κοντόκανου πυροβολόλου, μάλλον πιστόλι και βρέθηκε και ένα μια πύλη εξόδου, ένα δεύτερο τραύμα στην Ινιακή χώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ο δράστης, αν είναι ο ίδιος, ξέρω ναι? πότε ακούγεται. Ναι. Ναι. Ήσυχώς φαινόταν, λίγα και περίεργος ήταν. Ναι. παραπέρα δεν γνωρίζω Δηλαδή όλοι μας εμείς οι φίλοι του, οι γνωστοί του, οι συγκάτοι του, οι παλιχωρίτες, όφελαν να τον να τον βοηθήσουμε χρόνια πριν. Πάντω από τη στιγμή που ο 49χρονο νοσηλεύεται σε καταστολή στη μονάδα εντατική θεραπεία του Παγνή, κάποιο στοιχείο σε βάρο του ουσιαστικά δεν υπάρχει, ενώ ακόμη συνεχίζεται η προανάκριση από την αστυνομία, δεν μπορεί και να εκδοθεί ένταλμα σύλληψη σε βάρο του. Η αστυνομία ερευνά ακόμη το ενδεχόμενο να συνδέεται η δολοφονία τη 47χρονη και με μία ακόμη υπόθεση εξαφάνιση μία τουρίστρια από την Αυστρία, τα ίχνη τη οποία χάθηκαν πριν από δύο περίπου χρόνια επίση στην περιοχή τη Παλαιόχωρα.